πραγματικά έχουμε απόκριες, δεν το έχουμε καταλάβει. Αύριο Τσικνοπέμπτη, όπως είπατε. Συνήθως, όπως γνωρίζουμε, τέτοια μέρα κατεβαίνουν όλοι οι Ηρακλειώτες, καιρού επιτρέποντος βέβαια. Και το όλοι το λέμε ακόμα και σήμερα κυριολεκτικά ή μεταφορικά? Το λέμε κυριολεκτικά, γιατί φοβόμαστε τις βροχές και τα λοιπά, αλλά εμείς ετοιμαζόμαστε για ένα μεγάλο πάρτι αύριο το απόγευμα στη Λότζια, ναι, έξω από τη Λότζια, ναι, γύρω στις 7.30 ώρα, μαζί με την Οργανωτική Επιτροπή των Ομάδων του Κυνηγιού. Έχουμε ετοιμάσει ένα μεγάλο πάρτι με όλες τις σχολές χορού, σύγχρονου χορού της πόλης μας, που θα χορέψουν ειδικές χορογραφίες φτιαγμένες ειδικά για την Τσικνοπέμπτη. Επίσης θα παρουσιαστούν οι ομάδες που θα παρελάσουν με τις στολές τους, διάφορα happening, και ελπίζουμε αυτό το πάρτι έτσι να βοηθήσει στο γενικότερο έτσι κλίμα της ημέρας, που μας θέλει έτσι μεταμφιεσμένους, τραγουδώντας, χορεύοντας. Αυτό το πνεύμα λοιπόν της αποκριάς θα προσπαθήσουμε και εμείς να βοηθήσουμε αύριο στους Ηρακλειώτες που θα κατέβουν στο κέντρο της πόλης μπροστά λοιπόν, από τη Λότζια. Λέτε οι ομάδες που πήραν μέρος στα παιχνίδια του Κρυμμένου Θησαυρού, λέτε ότι αύριο σε αυτό το πάρτι θα είναι οι σχολές χορού του Ηρακλείου. Εκεί μπροστά από τη Λότζια σημαίνει η Λιοντάρια 25 Αυγούστου ότι θα είναι ένας μεγάλος χώρος γιορτής. Λοιπόν. Λέτε επίσης ομάδες που θα πάρουν μέρος στο Καστρινό Καρναβάλι και μου ανοίξατε την όρεξη, αν και ο χρόνος με πιέζει. Πόσες ομάδες θα πάρουν μέρος στο Καστρινό Καρναβάλι? Πότε θα γίνει το Καστρινό Καρναβάλι? Λοιπόν, η μεγάλη παρέλαση θα γίνει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου. Στις 4 η ώρα θα ξεκινήσουμε από τη Χανιόπορτα, όπως κάθε χρόνο, μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας. Όποιοι μας ακούν και θα ήθελαν να λάβουν μέρος μπορούν μέχρι και την επόμενη Παρασκευή να δηλώσουν συμμετοχή στο site Καστρινό Καρναβάλι, θα βρούνε την αίτηση, θα κάνουν την αίτηση, δεν χρειάζεται τίποτα, κέφι χρειάζεται και διάθεση, 20 άτομα μια παρέα και να βρούνε ένα όνομα. Το θέμα φέτος είναι τα παραμύθια, ένα παραμύθι που τους αρέσει, να το διασκευάσουν, να βάλουν και ό,τι άλλο θέλουν, όπως οι περισσότερες ομάδες, και να συμμετέχουν σε αυτή την παρέλαση που σας είπα θα γίνει 21, το Σάββατο 21. Υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής? Γύρω στις 25 ομάδες έχουν δηλώσει, πέρυσι είχαμε περίπου 33. Πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε τον αριθμό των 33 ομάδων που είχαμε πέρυσι και πιστεύω γύρω στις 40 ομάδες, οι οποίες βέβαια είναι και πολυπληθέστατες. Κάποια, ας πούμε, από τις ομάδες είναι 250 άτομα. Είναι μεγάλες ομάδες. Όμως θέλουμε συμμετοχή, θέλουμε και άλλες ομάδες, άλλες παρέες να συμμετέχουν και να... Η κρίση θέλει κέφι και χαρά. Βεβαίως. Και γέλιο. Νομίζω ότι είναι από τις ελάχιστες έτσι ευκαιρίες που έχουμε για ένα χαμόγελο, για μια... Μάλιστα. Ακριβώς.